την ΟΘΕΝ. Τουρκικά αεροσκάφη χτύψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας αγμικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Γιατί ο Θείος... Όχι τώρα, Αλεξάνδρα μου. Πήγαινε μέσα να παίξεις. Θα μου πεις μετά. Άντε, πήγαινε. Μάριε, τι θα κάνουμε? Πελαγία, θα κάνουμε αυτό που θα κάνουν όλοι. Εγώ και ο αδερφός σου πρέπει να φύγουμε. Δεν τους ακούς. Θα πάρουν όλο το νησί μας έτσι που πάνε. Πρέπει να φύγουμε. Να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Μήπως τους προλάβουμε. Εσύ με την Αλεξάνδρα και το μωρό που θα έρθει σε λίγους μήνες θα μας περιμένετε να γυρίσουμε. Αν γυρίσουμε. Όχι. Όχι, Μαριέ. Όχι. Δεν μπορώ να φοβάμαι κάθε λεπτό για τη ζωή του παιδιού μου, για το σπίτι μου, για σένα και για τον αδελφό μου. Δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι μου όταν η πατρίδα μου πληγώνεται από αυτούς. Δεν αντέχω να κάθομαι άπραγη. Πελαγία, δεν είναι ώρα για λόγια. Χάνουμε την πατρίδα μας. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πρέπει να φύγω όσο είναι καιρός. Δεν ξέρω αν θα αντέξω. Αλλά πρέπει. Εσείς πρέπει να πάτε. Όσο για εμάς... Ετοιμάσου. Δεν πρέπει να χάνουμε λεπτό. Μπαμπά, πού πάτε? Θα λείψουμε για λίγες μέρες, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, να κάνεις προσευχή για τον πατέρα σου και για μένα. Εντάξει, θεία. Μπαμπά, μπορείς να πάρεις το σταυρό μου μαζί σου για να με θυμάσαι? Φυσικά, Αλεξάνδρα μου. Θα σε θυμάμαι σε όλη τη διαδρομή. Να έρθετε πίσω σύντομα και με τη Νίκη. Στο υπόσχομαι να προσέχεις εσένα, την Αλεξάνδρα και το μωρό που θα έρθει σε λίγους μήνες. Και αν δεν γυρίσουμε, να του μιλάς συνεχώς για τον πατέρα του. Σταμάτα, Μαριέ. Θα γυρίσεις κι εσύ και ο Γιώργος. Μα πάνω απ' όλα πρέπει να διώξετε τους εισβολείς. Λες να την γλιτώσουμε? Να γλιτώσουμε. Πιστεύεις ακόμα σε αυτό? Λέω μήπως μας λυπηθούν. Αφού σωθήκαμε μέχρι τώρα, μετά τα τρία μερόνυχτα του Φεκίδη στη Κερίνια, τη σύλληψη από τους Τούρκους, το φορτηγό του θανάτου. Χειρότερα από τα ζώα ήμασταν εκεί πάνω. Αφού είμαστε ζωντανοί μετά το ξύλο που φάγαμε, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το φορτηγό. Άλλος βαρούσε στο κεφάλι και άλλος στα πόδια. Κι ύστερα στα χωριά. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, μου λες? Τι τους κάναμε και βγαίνουν να μας ξυλοκοπήσουν σε κάθε χωριά που περνάμε? Μα δεν είναι άνθρωποι. Δεν μας λυπούνται. Δεν βλέπουν πώς μας κατάντησαν. Κι όμως, δεν κατάφεραν να μας εξεντώσουν ακόμα. Ξέρεις, δεν θέλουν να φανεί πως δολοφονούν εχμαλώτους. Αλλά ποιος ξέρει τι αλήθεια έχουν στο νου τους. Εκεί, στα βάθη της Τουρκίας που θέλουν να μας πάνε, εκεί θα μείνουν και τα κόκαλά μας. Δηλαδή, δεν υπάρχει ελπίδα? Εκεί το ξέρεις. Δεν υπάρχει σωτηρία. Άλλωστε, τι να την κάνεις τώρα τη ζωή? Την Κερίνια μας την πήραν. Τα διέλυσαν όλα. Λελάτσαν την Αμόχωστο. Βοβάρτισαν τη Λευκοσία.
Έκαψε, σκότωσε. Τα παιδιά και οι γυναίκες μας. Δεν ξέρουμε αν ζωή αν πέθανε. Και εσύ, θέλεις να ζήσεις? Μάριε, τι σκέφτεσαι? Τη γυναίκα μου σκέφτομαι, Γιώργο. Και τα μικρά. Την Αλεξάνδρα και το αγέννητο. Γιατί, Γιώργο, τι τους στέξαμε? Δεν ζούσαμε καλά μέχρι τώρα? Αν εσύ ζήσεις και εγώ πεθάνω, να πας να τους βρεις. Μην την αφήσεις την πελαγία, Γιώργο. Το υπόσχομαι, Μάριε. Και να τους μιλάς για την πατρίδα μας, για την Κύπρο μας. Να φροντίζεις να ξέρουν την αλήθεια, την ιστορία. Και να τους λες να μην σταματήσουν ποτέ να παλεύουν για την ελευθερία. Αυτά τα χώματα που τώρα ματώνουν πρέπει να ξαναγίνουν δικά μας. Να τους μάθεις να αγαπούν την πατρίδα μας. Την πατρίδα και τον Θεό μας. Να τους μιλάς για όσα ζήσαμε. Να τους πεις πως αξίζει κάθε θυσία για την ελευθερία. Να τους μιλάς, Γιώργο. Να μην ξεχάσουν. Το υπόσχεσαι? Θα το κάνω, Μάριε. Θα το κάνω. Αν ζήσω. Μάριε! Μάριε, σήκω! Μη μένεις πίσω! Σήκω, Μάριε, μ' ακούς! Μάριε! Γιώργο, ο Μάριος.